Χαίρετε. Θα βολευτώ σιγά σιγά. Αγχώνομαι έτσι πριν από κάθε ομιλία. Δεν ξέρω πού να βάλω τα χέρια μου, πού να βάλω τα πόδια μου, θα βολευτώ. Λοιπόν. Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε κύριο πάντοτε, σεβασμιότατε, με την ευχή σας, με την ευχή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, νομίζω που ανήκουμε εδώ πέρα, με την ευχή των πατέρων εδώ πέρα. Δεν αντέχω, θα ξεκινήσω. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε, που λέει ο Βαγγέλης. Έτσι ξεκινάει στις ομιλίες, λοιπόν, θα το πω έτσι. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα, δεύτερη φορά. Με ρώτησε ο Παπαγιώρης και ο Πανεκτάριος, λέει, με πήραν τηλέφωνο πριν κάνα μήνα και μου λένε, Λευτέρη, τι θα γίνει, λέει, θα έρθεις να μας κάνεις μια ομιλία. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα πει από την αρχή της χρονιάς, φέτος, τέλος, κλείσαμε για φέτος, δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνος, θα με χωρίσει η γυναίκα μου. Δεν με χώρισε τελικά, γιατί και αυτή δεν συμπαθεί τον Παπαγιώρη και τον Πανεκτάριο. Το Παπανεκτάριο λίγο πιο πολύ το συμπαθεί. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ναι. Και όταν με πήραν τηλέφωνο, είπα ότι θα έρθω. Λέει, πού θα έρθεις, λέει, θα έρθεις εκεί πέρα στην αίθουσα του Κατιώτη, λέει, ή στην παρέα της Τρίτης. Εδώ στην παρέα της Τρίτης θα έρθω. Γιατί θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου έτσι μέρος αυτής της παρέας. Ναι. Κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη, ας πούμε, ακούμε και εμείς τις ομιλίες και τις συνάξεις που κάνετε εδώ πέρα. Για το σημερινό μας θέμα, δεν δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ, δεν το διάλεξα εγώ. Μόνος μου το διαλέξαμε μαζί με τον Παπαγιώργη και τον Πανεκτάριο. Λοιπόν, μου άρεσε και εμένα. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για το φόβο. Για το φόβο. Κουράστηκα να φοβάμαι. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα συνδυάσουμε τα εξής πράγματα. Ψυχολογία από τη μία και ορθόδοξη παράδοση από την άλλη. Ξέρετε όμως, το πρώτο, η ψυχολογία ως σπουδή, ως μελέτη, είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων πηγάζει, βγαίνει από τη μήτρα της ορθοδόξης παραδόσεως, όπως και όλα τα πράγματα στη ζωή. Δεν ξέρω, πατέρες, σεβασμιότατε, ποια είναι η δική σας η άποψη, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι πνευματικό θέμα. Είχαμε έτσι τα προηγούμενα χρόνια διάφορα πράγματα, λέγαμε αυτό είναι πνευματικό θέμα, αυτό δεν είναι. Προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ταυτιζόμαστε, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην είναι θέμα πνευματικό. Δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ, θα προσπαθήσουμε, όπως κάθε φορά, να δώσουμε κάποια μικρά σημεία προς προβληματισμό και αν μας φτάνει στο τέλος ο χρόνος, με πολύ μεγάλη χαρά, έτσι να κάνουμε και κάποια συζητησούλα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα, από το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου, είναι από το να κατανοήσουμε το τι είναι ο φόβος. Τι είναι ο φόβος. Ο φόβος, αγαπητοί μου, είναι ένα συναίσθημα. Και τα συναισθήματα, ξέρετε, στην ψυχολογία είναι πολύ δύσκολο να οριστούν. Συνήθως, τα συναισθήματα τα προσεγγίζουμε σύμφωνα με την επίδραση που έχουν πάνω μας. Δηλαδή, για να καταλάβουμε ένα συναίσθημα, για να καταλάβουμε, να ορίσουμε το φόβο, την αγάπη, τη λύπη, τη χαρά, δεν μπορούμε να δώσουμε ορισμό. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι, μιλάμε για το τι μας προκαλούνε και έτσι καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί μιλάμε. Ο φόβος λοιπόν είναι ένα συναίσθημα το οποίο προκαλείται στον άνθρωπο κάθε φορά που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι απειλείται από κάποιον κίνδυνο. Είτε αυτός ο κίνδυνος είναι πραγματικός κίνδυνος, είτε αυτός ο κίνδυνος είναι πλασματικός, είναι ψεύτικος. Ο φόβος, κάθε φορά που ενεργοποιείται σαν συναίσθημα, το κάνει για έναν λόγο. Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο φόβος μέσα μας, υπάρχει ένας σκοπός, υπάρχει ένας λόγος για αυτό. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος, ο σκοπός είναι το να μας προστατέψει. Είναι ένας μηχανισμός άμυνας ο φόβος. Ένας μηχανισμός άμυνας του οργανισμού. Και όπως όλα τα συναισθήματα, είναι και αυτός αποτέλεσμα σκέψης. Τα συναισθήματά μας είναι πάντοτε αποτέλεσμα σκέψεων. Χωρίς σκέψη, αγαπητοί μου, κρατήστε το αυτό, δεν έχουμε συναίσθημα. Χωρίς να περάσει μια σκέψη μέσα στο νου και να τεθεί προς επεξεργασία, χωρίς να έρθει ένας λογισμός, χωρίς να έρθει μια εικόνα και να επεξεργαστούμε το λογισμό, να επεξεργαστούμε τη σκέψη, να επεξεργαστούμε την εικόνα, χωρίς να γίνει αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει συναίσθημα. Δεν δημιουργείται συναίσθημα. Κανένα συναίσθημα. Οι σκέψεις, όταν έρχονται και πάνε να μπουν στο κεφαλάκι μας, βλέπετε τώρα, ανοίγουμε προς τα έξω, το κάνουμε με δύο τρόπους. Είτε μπαίνουν αυτές οι σκέψεις συνειδητά,
όταν, ας πούμε, έχουμε αφήσει τις πόρτες ανοιχτές, είτε ασυνείδητα. Για να το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, θα ξεκινήσουμε λίγο πιο περίπλοκα την ομιλία μας σήμερα, λίγο έχουν λίγο πιο δύσκολα νοήματα, αλλά είναι απαραίτητο να υποθούν. Φανταστείτε το μυαλό σας σαν να είναι ένα σπίτι, το κεφαλάκι σας σαν να είναι ένα σπίτι. Ένα σπίτι το οποίο έχει μια πόρτα, έχει μια είσοδο. Και από αυτή την είσοδο έρχονται κάθε φορά και μπαίνουν σκεψούλες. Και τι είναι αυτές οι σκεψούλες στην ουσία, είπαμε φόβος, είπαμε σκέψεις, πάμε να δούμε τι είναι οι σκεψούλες τώρα. Τι είναι οι σκεψούλες αυτές? Οι σκεψούλες αυτές είναι οι αναμνήσεις μας, τα βιώματά μας, τα διαβάσματά μας, πράγματα τα οποία υποθέτουμε, πράγματα τα οποία φανταστήκαμε, πράγματα τα οποία ζήσαμε. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε είναι, οτιδήποτε έχει συμβεί στο παρελθόν, οτιδήποτε υποθετικά πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εικόνες, ήχοι, χρώματα, όλα αυτά έρχονται με τη μορφή σκέψεων και πάνε που είναι στο μυαλό. Λοιπόν, κάθε φορά λοιπόν που μια σκεψούλα πάει να μπει μέσα στο μυαλό από αυτήν εδώ πέρα την πόρτα, ανάλογα με την φύση της, με την φυσιολογία της και ανάλογα τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργαστούμε τη σκέψη αυτή, θα προκύψει το αντίστοιχο συναίσθημα. Έρχεται λοιπόν ένας επισκέπτης, ο οποίος επισκέπτης αυτός έχει, ας πούμε έτσι, έχει μια προδιάθεση, είτε θετική είτε αρνητική, και ανάλογα αυτήν την προδιάθεση και ανάλογα τον τρόπο που θα επεξεργαστούμε τη σκέψη αυτή που μπαίνει μέσα, θα παραχθεί το παράγωγο συναίσθημα. Υπάρχουν σκέψεις, ξέρετε, που είναι από μόνες τους, από τη φύση τους, τόσο κακές, τόσο μοχθηρές, θέλουν να κάνουν τόσο πολύ, δηλαδή είναι τόσο ποτισμένοι, τόσο δαιμονικές, που άπαξ και φτάσουν έξω από την πόρτα του μυαλού μας και μπουν μέσα, εκεί πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έρχονται αυτές οι σκέψεις, ας πούμε, και μας καθίζουν. Στην είσοδο λοιπόν αυτή, σε αυτή με το πέρα την πορτίτσα, στο μυαλό μας, έχουμε όλοι οι άνθρωποι έναν φύλακα. Υπάρχει ένας φύλακας, πώς έχει εδώ πέρα η εκκλησία τον Καντιλανάφη, πώς έχει, ας πούμε, μια καφετέρια, έχει κάποιον στην υποδοχή. Έτσι λοιπόν και στην πόρτα του μυαλού μας υπάρχει ένας φύλακας. Ο φύλακας των σκέψεων. Αυτός τι κάνει? Είναι εξάδεκνος και ελέγχει ποια σκέψη μπαίνει κάθε φορά και ποια σκέψη μένει απ' έξω. Τις σκέψεις που ο φύλακας ελέγχει τις ονομάζουμε συνειδητές. Τις σκέψεις οι οποίες του ξεφεύγουν, του ξεγλιστράνε από κάτω, αυτές τις ονομάζουμε ασυνείδητες. Και πότε μπαίνουν έτσι ασυνείδητες σκέψεις? Όταν καμιά φορά ο φύλακας κοιμάται. Όταν ο φύλακας είναι καταπιασμένος με τίποτα άλλο, να βλέπει τηλεόραση παραδείγματος χάρη, ή ξέρω εγώ να διαβάζει περιοδικά, φυλάδες κτλ. Τότε τι γίνεται? Βρίσκουν ευκαιρία, διάφορες σκεψούλες και μπαίνουν στο μυαλό και το κάνουν άνω κάτω. Ορίστε. Και η μουσική. Και η μουσική. Έχει καλή μουσική. Έχει διάφορα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από σήμερα, αγαπητοί. Ότι ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο παράγεται κάθε φορά από τις σκέψεις που μπαίνουν στο μυαλό μας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, και ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο, αφού έχει παραχθεί, μας βάζει σε μια διαδικασία εγρήγορσης προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποιο κίνδυνο. Πρώτο σημείο λοιπόν που κρατάμε για σήμερα είναι αυτό. Και πάμε να ξεδιπλώσουμε, εδώ πέρα είναι οι ψυχές μου, λοιπόν, η αγάπη και η Σοφία, λοιπόν, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο τη σκέψη μας παρακάτω. Πάμε να δούμε πότε ο φόβος γίνεται φοβία, Έχετε ακούσει τη λέξη φοβία ποτέ, τη λέξη φοβία? Πότε ο φόβος γίνεται φοβία? Ο φόβος γίνεται φοβία όταν υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά. Όταν ο φόβος είναι συγκεκριμένος, φοβάμαι κάτι συγκεκριμένο, φοβάμαι, ας πούμε, να βγω και να βγω σε ένα λεωφορείο. Φοβάμαι, ξέρω εγώ. Όταν είναι έντονος, όταν είναι υψηλά τα επίπεδά του, και όταν είναι συνεχής, δηλαδή φοβάμαι συνέχεια, δεν είναι σήμερα φοβάμαι, αύριο δεν φοβάμαι, σεβασμιότατε, παραμεθαύριο πάλι φοβάμαι κτλ. Χρειάζονται αυτά τα τρία στοιχεία. Να είναι συγκεκριμένος ο φόβος, να είναι έντονος και συνεχής. Και θα με ρωτήσει κάποιος τώρα. Δηλαδή, εμείς τι κουβαληθήκαμε εδώ πέρα, τι να λέμε μέσα στην Εκκλησία, αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, τι μας ενδιαφέρουν αυτά? Λοιπόν, μας ενδιαφέρουν, αγαπητοί μου, μας ενδιαφέρουν, μας νοιάζει να καταλάβουμε. Μας νοιάζει γιατί όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φοβία, αρχίζει και γίνεται δυσλειτουργικός. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φοβία ή φοβίες, αρχίζει και γίνεται ευάλωτος. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει φοβία, αρχίζει και παραδίνεται σε αυτή σιγά σιγά και κάποια στιγμή τι γίνεται? Παραλύει.
Και τι γίνεται τότε, όταν έχει γίνει ευάλωτος ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος έχει γίνει δυσλειτουργικός και όταν έχει παραλύσει. Ο φόβος, ο συνέστημα έρχεται και τον πλημμυρίζει. Τον πλημμυρίζει από πάνω μέχρι κάτω. Πλημμυρίζει τα χέρια του, πλημμυρίζει τα πόδια του, πλημμυρίζει την κοιλιά του, αλλά πλημμυρίζει και το κεφάλι του. Πλημμυρίζει το νου του. Και όταν αρχίζει και πλημμυρίζει ο νους με αυτό το φόβο, τη φοβία δηλαδή που απλώνεται, αρχίζει ο άνθρωπος και δυσκολεύεται στη σκέψη του. Αρχίζει ο άνθρωπος και δυσκολεύεται στην κρίση του. Αρχίζει ο άνθρωπος και δυσκολεύεται στη λήψη των αποφάσεων. Και τι γίνεται, αρχίζει ο άνθρωπος να μην βλέπει καθαρά τα πράγματα. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι οι σκεψούλες είναι κλωστές. Είναι κλωστές, είναι ακουφάρινοι κλωστές, διάφορες κλωστές. Καλές, κακές, μαύρες, άσπρες, κίτρινες, μπλε. Ο νους μας, το μυαλό μας, εδώ πέρα που παίρνει η πορτίτσα, μπαίνει και είναι μια μηχανή που υφαίνει τις κλωστές αυτές. Κάποιες έχουν καλή ποιότητα, κάποιες δεν έχουν καλή ποιότητα. Ο νους υφαίνει. Και τι υφαίνει, τι βγάζει, ας πούμε, κάθε φορά. Βγάζει, ας πούμε, κομμάτια, λωρίδες, έτσι με ύφασμα. Λοιπόν, μπορεί να βγάλει καλές λωρίδες, καλά συναισθήματα, μπορεί να βγάλει και κακές λωρίδες. Όταν βγάζει καλές λωρίδες, πατέρες, όλα καλά. Όταν όμως βγαίνουν πολλές κακές λωρίδες υφάσματος, μαζεύονται και γίνεται μια μεγάλη κουβέρτα. Αυτή η κουβέρτα έρχεται, απλώνεται πάνω στον άνθρωπο, πέφτει πάνω στο κεφάλι του και αρχίζει και τον κάνει δυσλειτουργικό. Τη μηχανή που υφαίνει, τη μηχανή που επεξεργάζεται, τη μηχανή που λαμβάνει αποφάσεις, τη σκεπάζει. Οπότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει. Πάει να είναι λειτουργικός, πάει να σκέφτεται καθαρά. Και τι γίνεται τότε, αγαπητοί μου, αρχίζει να μην μπορεί να αναλύσει καλά τα δεδομένα τα οποία του δίνονται και αναζητά δεξιά και αριστερά να πιαστεί από κάπου. Αρχίζει τότε, όταν έχει συμβεί αυτό, όταν η κουβέρτα έχει πέσει πάνω, το πέπλο έχει σκοτιστεί ο νους, έτσι το λέμε νομίζω στην Εκκλησία, αρχίζει να βασίζεται στις γνώμες ανθρώπων που είτε του παρέχουν ασφάλεια, είτε του παρέχουν ψευδέστηση ασφαλείας. Σε αυτό το συνέστημα του φόβου. Δηλαδή, κουκουλώνεται ο άνθρωπος, φοβάται, δεν μπορεί να κρίνει καθαρά και αρχίζει και ψάχνει δεξιά και αριστερά ποιος θα μου δώσει ασφάλεια και ποιος θα μου πάρει πάνω αυτόν εδώ πέρα το φόβο. Και μπορεί κάποιος όντως να έχει καλές προθέσεις και να θέλει να πάρει το φόβο του ανθρώπου, αλλά κάποιος αυτό εδώ πέρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Τέλος πάντων, κάπως έτσι γίνεται ένα κύκλωμα. Ένα κύκλωμα που έρχεται μια σκέψη, δεν φιλτράρεται, μπαίνει μέσα, την επεξεργαζόμαστε αρνητικά, βγάζει ένα κομμάτι ύφασμα, αυτό το ύφασμα γίνεται κουβέρτα, γίνεται πέπλο και αρχίζουμε και κάνουμε ένα κύκλωμα έτσι. Ένα κύκλωμα. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από σήμερα. Ότι ο φόβος, όταν είναι συγκεκριμένος, έντονος και διαρκής, γίνεται φοβία, και όταν αυτή η φοβία χρονίσει μέσα στον άνθρωπο, έρχεται, σκεπάζει τον άνθρωπο, σκεπάζει το μυαλό του, δεν είναι λειτουργικός ο άνθρωπος, δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις και ψάχνει δεξιά και αριστερά πού θα βασιστεί για να πάρει έτσι μια ψευδαίσθηση ασφαλείας ή μια ασφάλεια. Και ξεδιπλώνουμε τις σκέψεις μας λίγο παρακάτω και πηγαίνουμε σιγά σιγά στο τρίτο σημείο που θέλω να δώσουμε για σήμερα. Λοιπόν, τον προαναφερθέντα μηχανισμό λειτουργίας, το πώς λειτουργεί λοιπόν το σύστημα εδώ πέρα, να ξέρετε ότι τον χρησιμοποιούν όλα τα απολυταρχικά καθεστώτα. Αυτό χρησιμοποιούν από αρχαιοτάτων ακόμα χρόνο για να ελέγξουν τους ανθρώπους. Όταν θέλεις να ελέγξεις κάποιον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τον φοβήσεις. Άπαξ και τον φοβήσεις, μετά είναι όλα εύκολα. Άπαξ και τον φοβήσεις, μετά όλα μπαίνουν σε τάξη. Πώς όμως αυτό εδώ πέρα γίνεται, όχι μόνο σε συστήματα εξουσίας, αυτό εδώ πέρα γίνεται και στις σχέσεις. Γιατί νομίζετε ότι, ας πούμε για τις γυναίκες, παραδείγματος χάρη, 10 γυναίκες κακοποιούνται και από τις 10 η μία θα καταφέρει, ας πούμε, να φύγει και να μιλήσει. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί φόβος, έχει ποτίσει τόσο καλά μέσα και έχει καταστήσει αυτή τη γυναίκα συλλογική, ανήμπορη. Να σηκώσει κεφάλι. Ένα παράδειγμα. Πώς όμως ένα σύστημα, για να γυρίσουμε σε αυτό που λέγαμε, ένα σύστημα εξουσίας, πώς προσπαθεί έτσι να ελέγξει τους ανθρώπους που έχει από κάτω του, δηλαδή πώς εφαρμόζεται στην πράξη αυτός ο μηχανισμός. Λοιπόν, σε πρώτο χρόνο, εδώ πέρα όπως είπε η κυρία μας, με τη χρήση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ξέρω εγώ, ίντερνετ, έντυπα, μουσική κτλ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι ο αγωγός. Είναι ο αγωγός που μεταφέρει την πληροφορία. Και η πρώτη ομάδα κρούσης. Είναι αυτά που δημιουργούν τα προγεφυρώματα. Προσέξτε τώρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν το εξής. Ψάχνουν να βρουν σπιτάκια
μυαλά όπου ο φύλακας κοιμάται. Κοιμάται, για να περάσουν σκέψεις. Ψάχνουν να βρουν μυαλά που δεν έχουν φίλτρα. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εάν δεν βρουν τέτοια μυαλά, τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να γκρεμίσουν τα φίλτρα. Προσπαθούν να τραβήξουν το φύλακα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να τον αποσπάσουν για να αρχίσουν να φυτεύουν πράγματα. Για να γίνει το μυαλό, το σπίτι, ένα έφορο έδαφος, όπου θα αρχίσουν να σπρώχνουν μέσα ήχους, θα αρχίσουν να σπρώχνουν μέσα ιδέες, θα αρχίσουν να σπρώχνουν μέσα εικόνες, γράμματα, συγγράμματα κτλ. Η πληροφορία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι με τέτοιο τρόπο δοσμένη, ούτως ώστε να ερεθίζει τις αισθήσεις. Και τι είδους πληροφορίας παίρνετε? Πάμε τώρα να αναπτύσσουμε λίγο το συλλογισμό. Κινδυνολογία. Θα πάθετε αυτό. Θα πάθετε εκείνο. Θα πάθετε το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλληλο. Για δείτε λίγο, βλέπετε ειδήσεις? Βλέπετε ειδήσεις, βλέπετε? Ναι, όχι, καλά κάνει, μην βλέπετε. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν, ξέρω εγώ, ξεκινάνε τα δελτία ειδήσεων και αρχίζει μια μουσική και λες, γίνεται πόλεμος, λες, τι γίνεται ας πούμε εδώ πέρα, λες τι θα δω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δείτε το ύφος, ας πούμε, των δημοσιογράφων όταν αρχίζουν και μιλάνε, τη στάση του σώματος, πώς μιλάνε, λες, κάτι σοβαρό γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, και σου λέει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά όλα δεν είναι τυχαία, ας πούμε, δηλαδή, να ξέρετε, δεν είναι απλά για να πουλήσουμε ή να κάνουμε. Με αυτούς τους τρόπους κάμπτεται η άμυνα του οργανισμού, κάμπτεται η γνωστική ικανότητα του ανθρώπου. Δημιουργείται ένα προγεθύρωμα, ούτως ώστε να συνεχίσει να εκχύνεται μέσα στο μυαλό η πληροφορία. Λοιπόν, και αφού η μουσική, αφού οι εικόνες, αφού τα συγγράμματα, αφού οι πληροφορίες όλες αυτές έχουν τραβήξει την προσοχή, έχουν ανοίξει, έχουν πάρει το φύλακα από εκεί, έχουν στήσει μικρά προγεθυρώματα, μετά αρχίζει η δεύτερη φάση. Τι έχουμε εκεί πέρα? Εκεί πέρα, για αυτά που σας λέω, τα βάζω στο μυαλό μου. Έχω και βιβλιογραφία μετά να σας δώσω. Δηλαδή, να ξέρετε ποιος θέλει, έχω. Έτσι. Τι έχουμε μετά? Είναι η πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή, αρχίζουμε και έχουμε χρήση γενικευμένων και ακατανόητων όρων. Ακατανόητοι όροι. Ασαφείς δηλώσεις. Ασαφείς δηλώσεις τώρα, λέμε κάτι αυτό, Λοιπόν, εστιάζουμε σε γεγονότα μονομερώς. Και κάπως έτσι τι γίνεται? Αρχίζουν αυτά και πλάθεται φόβος. Θέλετε παραδείγματα γι' αυτό? Λοιπόν, κλιματική αλλαγή. Άντε, εντάξει, καταλαβαίνουμε εκεί πάνω κάτω τι γίνεται. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λες, πω, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ή πιο παλιά λέγαμε Τρόικα. Όλοι λέγαμε Τρόικα. Τι είναι Τρόικα, δεν ξέρω. Δούνο του, ξέρω, πας πάντα, λες, τι είναι αυτό, κάτι σοβαρό θα είναι, κτλ. Οικονομική κρίση, μνημόνια. Και λες, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Αυτά είναι όροι οι οποίοι βιαίως και εντέχνως εισήχθησαν, αγαπητοί μου, στην καθημερινότητά μας. Όροι που δεν εξηγήθηκαν ποτέ, ποτέ, έτσι. Και όροι, προσέξτε λίγο, που ούτε αυτοί που τους επικαλούνται ξέρουν σε τι αναφέρουν. Ακόμα και αυτοί που χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους δεν ξέρουν. Υπάρχουν φορές, οι παλιότεροι θα θυμούνται, που υπογράφουν τέτοια πράγματα χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Αυτά γίνονται, αυτά έχουν γίνει. Υπογράφουν, ας πούμε, μνημόνια, υπουργοί, βουλευτές, χωρίς να τα έχουν διαβάσει. Και ρώτησε ο δημοσιογράφος, λέει, δεν τα διαβάσετε, λέει, δεν πρόλαβα. Αυτά γίνανε. Λοιπόν, και θα πει κάποιος, και τι κερδίζει κάποιος με αυτό, δηλαδή, τι κερδίζουμε με αυτό? Τι κερδίζουμε με αυτό, αγαπητοί μου? Κοινωνική συμμόρφωση. Σε βομβαρδίζει ένα σύστημα ολόκληρο με όρους, με λέξεις και με έννοιες που δεν κατανοείς, γιατί δεν τις κατανοείς, γιατί δεν τις εξήγησε ποτέ κανένας, και εσύ αρχίζεις να νιώθεις λίγο χαζός. Αρχίζεις να νιώθεις λίγο αφελής. Αρχίζεις να νιώθεις λίγος. Οπότε τι κάνεις? Υποτάσσεις στην αυθεντία. Όταν νιώσεις χαζός, αφελής και λίγος, θα υποταχθείς στην αυθεντία. Αφού λες, δεν καταλαβαίνω εγώ, ας το χειριστούν καλύτερα αυτοί που καταλαβαίνουν. Αφού το λένε όλοι, έτσι θα είναι. Εδώ πέρα θέλω να σας πω δύο ιστορίες. Τη μία δεν την ξέρω πολύ καλά, αλλά δεν τη διάβασα και πολύ, γιατί λέω, εντάξει, θα βγάλουν άκρη. Την άλλη την ξέρω πολύ καλά. Η πρώτη είναι ένα παραμύθι. Θυμάστε, ήταν ένας βασιλιάς που λέει, κάπως έτσι είναι εδώ ο παραμύθι, και αυτός την είχε δει λίγο με τον εαυτό του, με την πάρτη του. Και αποφάσισε κάποια στιγμή, ας πούμε, βέβαια, δεν είχε ιδέα τι γίνεται κάτω στο λαό. Δεν είχε ιδέα τι γίνεται κάτω στο λαό. Αν πεινάει ο λαός, αν πονάει, να κάνει, να κάνει. Αυτός μόνο τα λούσα του, τι θα φάει, τι θα πει, πώς θα ντυθεί κτλ. Και αποφάσισε μια μέρα, ξέρω εγώ, να κάνει το πιο όμορφο τέτοιο ρούχο, έτσι δεν το λέμε. Να το φορέσει, λέει, στην παρέλαση.
πήγαινε ο ένας, πήγαινε ο άλλος, ξέρω εγώ, οι ράφτες του δείχνανε, δεν του άρεσε το ένα, δεν του άρεσε το άλλο. Αλλά όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει έπαρση, κάποια στιγμή, ας πούμε, πορώνεται και δεν μπορεί να δει. Τον πήρε χαμπάρι ένας πονηρούλης, ραφτάκος, ναι, και πάει εκεί πέρα, του κάνω εγώ, λέει το καλύτερο τέτοιο. Λέει, αλλά θέλω το βάρος μου σε χρυσό. Ναι, καλά. Κάνει. Εκεί πέρα κλείνεται σε ένα δωμάτιο, τι κάνει, τι δεν κάνει, βγαίνει, ξεδίνει το βασιλιά και πάει και κάνει προς τον δίνει, αλλά με τίποτα, δεν του βάζει τίποτα. Τον αφήνει και γυμνό. Και λέει, α, βασιλιά μου, έτσι από εδώ, έτσι από εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να βάλουμε τις βελόνες, να βάλουμε τις καρφίτσες, να τον κάνει, να το ράνει. Πω, ό,τι ωραίος είσαι. Ο βασιλιάς, ο πορωμένος ο βασιλιάς, λέει, μάλλον λέει, για να μην το βλέπω, δεν μπόρεσε να πει, λέει, μάλλον θα φοράω κάτι, λέει, αλλά μη φανώ χαζός. Οπότε λέει, α, ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ ωραίο, πληρώστε τον άνθρωπο. Οι άλλοι που ήταν εκεί στο δωμάτιο λένε, τι να μιλήσω στον βασιλιά μπροστά. Λέω, α, βασιλιά μου, τι ωραίο είναι αυτό, τι ωραίο είναι, ξέρω εγώ, μπράβο. Και οπότε κανονίζουν και την παρέλαση να βγει ο βασιλιάς να δείξει το λαό τα ρούχα. Βγαίνει και έξω και αρχίζει και περνάει και έχει μαγκώσει ο λαός. Τώρα περνάει ο βασιλιάς γυμνός, εντελώς γυμνός. Λοιπόν, και πήγαινε ο Κοσμάκης και ρωτάει, ας πούμε, και λέει μπράβο και κάνει και ράνει. Σας είπα, δεν την ξέρω πολύ καλά αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οπότε έτσι όπως περνάει εκεί μέσα και όλοι χειροκροτάνε και όλοι επιθυμούν το γυμνό το βασιλιά, είναι ένα παιδάκι και λέει, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και τότε αρχίζουν όλοι να γελάνε. Αυτό συμβαίνει και σήμερα, αγαπητοί μου. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά όλοι κάνουν τσιμουδιά. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά μένουμε πίσω όλοι από ντροπή και από φόβο. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά λέμε δεν πειράζει, εντάξει. Δεν θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα, ας το χειριστούν αυτοί που τα ξέρουν καλύτερα. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά έλα μωρέ, όφρε αδερφέ. Και δεν κάνουμε ούτε ένα κουποσχήνι, ας πούμε, για τον βασιλιά αυτό. Αυτό δεν το ξέρω καλά το παράδειγμα. Κρατήστε το όμως. Υπάρχει ένα δεύτερο παράδειγμα που το ξέρω γιατί μας έρχεται από το χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας. Για όσους έχουν κάποιο συνάδελφο ψυχολόγο εδώ πέρα, ναι, κοινωνική ψυχολογία. Ναι, κάπου θα έχουμε, μπορεί να ντρέπεται κάποιος να πει. Έχουμε λοιπόν, ίσως και στα παιδαγωγικά το κάνετε, παιδαγωγικούς έχουμε. Λοιπόν, είναι ένα πείραμα, είναι το λεγόμενο πείραμα του Ας. Νομίζω αυτό ήταν Σόλομον Ας, νομίζω έτσι το λέγανε. Λοιπόν, τι έγινε εκεί πέρα. Να το πούμε έτσι λίγο σχηματικά, θέλανε να εξετάσουν το πώς συμμορφώνονταν οι Ναζί μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, πώς γίνεται, παιδί, πώς γίνεται όλοι, δηλαδή, τι πάθανε ομαδική παράκληση, λέει, πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, και κάνανε τις τρικαλαιότητες. Και κάνανε το εξής. Μαζέψανε, ας πούμε, προσκάλεσαν εθελοντές σε ομάδες, ας πούμε, των 15 ατόμων. Και οι διοργανωτές του πειράματος, αφού τους φώναξαν αυτούς εδώ πέρα όλους, τοποθέτησαν, ας πούμε, τρία αντικείμενα. Θα το πούμε με ένα παράδειγμα. Με ένα παράδειγμα, θα το πούμε εδώ πέρα για να το κάνουμε πιο εύκολο. Τρία αντικείμενα. Ένα μεγάλο αντικείμενο, ένα λίγο πιο μικρό, ένα μεσαίο και ένα πολύ πολύ μικρό αντικείμενο πάνω στο τραπέζι. Συνεννοήθηκαν οι διοργανωτές του πειράματος με τους πρώτους 14 εθελοντές να υποδείξουν το μικρότερο αντικείμενο ως το μεγαλύτερο. Δηλαδή, τρέλα, τίποτα. Να πούνε ότι όταν ερωτηθούν, να πούνε ότι το πιο μικρό αντικείμενο είναι το μεγαλύτερο. Και αφήσαν τον 15ο στη μαύρη του την άγνοια. Δεν ήξερε τίποτα αυτό για τη συνεννόηση. Ξεκινούσε λοιπόν το πείραμα και ξεκινούσαν. Πρώτα από το Σεβασμιότατο, από το Παπαγιώρη, ποιο είναι μεγαλύτερο αντικείμενο, έλεγε αυτό αυτό. Μα πώς αυτό λέει αυτό, αυτό έλεγε αυτό. Ο δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο. Οι 14 υποδείκνυαν το μικρό του αντικείμενο σαν το μεγαλύτερο. Όταν έφτανε η σειρά του 15ου, αυτό. Βλέποντας ότι όλοι οι προηγούμενοι έχουν πει, ρε παιδί μου, συμμορφωνούνται. Και ενώ μπροστά στα μάτια του έβλεπε την αλήθεια, σε ένα ποσοστό 70% αγαπητοί μου, συμμορφώθηκαν τουλάχιστον μία φορά με αυτό το οποίο είπε το πλήθος. Αμφισβητώντας τα ίδια τους τα μάτια, τα ίδια τους τα αυτιά, την ίδια τους την αίσθηση, σε ένα ποσοστό 70%. Θες από φόβο, έγινε αυτό. Θες από ντροπή, θες για να μην διαφέρει κάποιος από το σύνολο. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πείραμα που μελέτησε την κοινωνική συμμόρφωση. Γίνανε και άλλα τέτοια πράγματα. Τέτοιου τύπου γεμπελικής έτσι εμπνεύσεως, πρακτικές, εφαρμόστηκαν στην πατρίδα μας και στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Τα ζήσαμε αυτά. Αυτά τα ζήσαμε. Λοιπόν. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση, αγαπητοί μου. Είναι ότι όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να χειραγωγήσουν ανθρώπους που έχουν από κάτω τους, χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής ενημέρωσης,
κάμπτοντας αρχικά τις άμυνες, προσπαθώντας είτε να κοιμήσουν είτε να προσανατολίσουν τον φύλακα που έχει ο κάθε άνθρωπος εδώ πέρα στο μυαλουδάκι του, και μετά χρησιμοποιώντας οριστολογία, κινδυνολογία, ούτως ό,τι άλλα τέτοια πράγματα ξέρω εγώ, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να νιώσει ανίσχυρος, να νιώσει λίγος, να νιώσει μικρός και να γίνει εύκολα διαχειρίσιμος. Ο βασιλιάς όμως είναι γυμνός, αγαπητοί μου. Και η κοινωνική συμμόρφωση έτσι δουλεύει. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να κρατήσω από τη σημερινή μας συνάντηση. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Πάμε τώρα να ανοίξουμε λίγο, να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ανοίξουμε και τα ψυχολογικά και τα μάτια τα βιολογικά μας, αλλά και τα πνευματικά μας λίγο τα μάτια. Είδαμε τι είναι ο φόβος, είδαμε πώς λειτουργεί, είδαμε πώς γίνεται εργαλείο στα χέρια ενός συστήματος και είδαμε πώς ξεδιπλώνεται ο μηχανισμός αυτός. Και απότερος σκοπός, ας πούμε, του φόβου είναι το να φοβήσεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο, είναι το να τον ελέγξεις. Εντάξει, να τον ελέγξεις, να τον κάνεις, ας πούμε, επιθύμιο. Και κάθε σύστημα, κάθε πολιταρχικό σύστημα, κάθε τυραννίσκος, κάθε, ξέρω εγώ, τέτοιο, το επιδιώκει αυτό για διαφορετικούς λόγους όλα αυτά τα χρόνια. Άλλος το κάνει για να μείνει στην εξουσία, άλλος το κάνει, ξέρω εγώ, για να υπηρετήσει μεγάλο ιδιωτισμό, άλλος γιατί έτσι την ψώνησε, άλλος γιατί θέλει να εξασφαλίσει τα παιδιά του. Υπάρχει όμως, αγαπητοί μου, κάποιο κοινό σημείο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλα αυτά τα συστήματα που εφαρμόζουν αυτού του τύπου τις πρακτικές. Υπάρχει. Και το κοινό, με συγχωρείτε, σημείο σε όλη αυτήν εδώ πέρα την προσπάθεια που γίνεται, είναι ο διάβολος. Ο ανθρωποκτόνος διάβολος. Προσέξτε λίγο εδώ πέρα. Όχι ο διάβολος πατέρες στην ψυχολογία, το λέω, όχι στην ψυχολογία, η ανθρωπολογία το χρησιμοποιεί. Όχι ο διάβολος σαν ένα ακαθόριστο κακό, έτσι, κάτι κακό. Όχι. Ο διάβολος ως πρόσωπο. Ως πρόσωπο. Ως ύπαρξη, ως φυσικό πρόσωπο, ως υπόσταση. Αυτός κρύβεται πίσω από κάθε τέτοια μορφή ελέγχου. Και γιατί θα πει κανείς, γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί είναι σαδιστής ο διάβολος, αγαπητοί μου. Γιατί είναι ανθρωποκτόνος, γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να δεχθεί το ενδεχόμενο, όπως λέει, ας πούμε, και ο πατέρας Νικόλαος ο Λουδοβίκος και ο Παπαβαγγέλης το λέει και ο Παπαγιώργης το λέει εδώ πέρα και ο Βανεκτάριος, δεν μπορεί να δεχθεί το γεγονός ότι θα σωθεί ο άνθρωπος. Και τι γίνεται, για να μπορέσει να πάρει όσους περισσότερους μπορεί μαζί του και να γυρίσει να πει στο Θεό. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τι τα λένε. Και να γυρίσει να πει στο Θεό, κοίταξε, τους έχω μαζί μου. Θα τους τιμωρήσει και αυτούς μαζί με μένα, τι θα κάνεις, θα τους καταστρέψεις και αυτούς. Ο διάβολος, αγαπητοί μου, φέρεται σαν ένα μικρό κακομαθημένο παιδί, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, το οποίο κάνει ένα λάθος, εντάξει, okay, κάνει μια ζαβολιά, και αντί να διορθώσει τη βλακεία του, προσπαθεί να τραβήξει κι άλλους να κάνουν την ίδια ζαβολιά. Προσέξτε αυτό. Για να μην τους μαλώσει ο δάσκαλος, που είναι ο πατέρας. Είναι σαν ένας έφηβος, ο οποίος, ξέρω εγώ, πάει να μπλέξει, ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά, σε το ένα, το άλλο. Και επιμένει και στους φίλους του, έλα ρε, εσύ, δεν είναι τίποτα, για να τραβήξει κι αυτούς την πτώση. Γιατί, για να μπορέσει έτσι να ελαφρύνει τη συνείδησή του. Γιατί είναι εγωιστής για να γυρίσει και να πει ήμαρτον. Όλοι το έχουμε κάνει, όλοι το έχουμε ζήσει αυτό εδώ πέρα στα νιάτα μας, να θέλουμε να συνεννόξουμε τη μία, ας πούμε, έτσι, και να ζορίζουμε τους άλλους. Πάρε ένα τσιγάρο κι εσύ, κάτσε πιες μαζί μου, έλα δεν είναι τίποτα, πάμε εδώ, πάμε εκεί, θα σ' αρέσει, ξέρω εγώ κτλ. Γι' αυτό γίνεται, αγαπητοί μου. Δεν γίνεται ούτε για τα λεφτά, ούτε για τις δόξες, ούτε για να μας πάρουν τα λεφτά, ούτε για τις δόξες, ούτε για τίποτα άλλο. Βαθύτερος σκοπός όλου αυτού του πράγματος που βιώνουμε πολύ περισσότερο τώρα είναι καθαρά για την ψυχή μας. Είναι για να παραδώσει ο άνθρωπος εκούσια την ψυχή του. Για να δώσει ο άνθρωπος εκούσια την ψυχή του στον διάβολο. Να πει πάρτινα. Και να πει διάβολο είναι δικό σου. Ο Θεός, ξέρετε, ο Θεός είναι ελευθερία. Και ο Θεός σε κάνει κόρη του. Σε παίρνει και σε κάνει κόρη του. Κορίτσι του. Σε κάνει αγόρι του. Σε κάνει γιο του. Και σε αφήνει να κάνει ό,τι θες. Τόσο πολύ σε αφήνει να κάνει ό,τι θες, μπορείς να το αναρνηθείς. Τόσο πολύ σε αφήνει να κάνει ό,τι θες, που μπορείς να τον σταυρώσεις. Όταν όμως εσύ έρχεσαι στο Θεό, τι γίνεται, μετά και ο Θεός αφήνει, δεν έχει θέμα σου. Πονάει, αλλά μετά σε αφήνει ο διάβολος. Και εκεί σε κάνει δούλο. Σε κάνει δικό του, σε κάνει υποτακτικό. Γιατί όταν αρνηθείς το δώρο της ελευθερίας, αυτομάτως δουλοποιείσαι. Αυτό ισχύει σε όλες τις καταστάσεις. Το αντίθετο του θανάτου είναι η ζωή. Και το αντίθετο της υγείας είναι η αρρώστια, είναι η ασθένεια. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Φως και σκοτάδι δεν υπάρχουν μαζί. Η απουσία του ενός φέρνει αυτόματα το άλλο.
Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου, γίνεται και με την παράδοση, με την εκούσια παράδοση της ελευθερίας μας. Αυτομάτως οδηγούμεθα σε σκλαβιά, σε πνευματική σκλαβιά. Αρνήσει το Θεό, αναλαμβάνει άλλος αυτά τα πράγματα. Τα προηγούμενα χρόνια, ξέρετε, δεκαετίες, έτσι ξέρω εγώ, αιώνες, δεν ήταν πολύ όριμες οι συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο και ο διάβολος περιοριζόταν στο να ξεπαστρεύει απλά μερικούς χριστιανούς. Έτσι, να τους βάζει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, να κάνει στον υπόδρομο και αλλού, να τους κάνει μερικά σαδιστικά βασανιστήρια και να δημιουργήσει ανακατοσούρες τέτοιου τύπου. Αλλά τι γινόταν, την πατούσε, γιατί έτσι έβαζε και από τους μάρτυρες. Δηλαδή ήταν δωρονάδωρο όλο αυτό. Προσπαθούσε, ξέρω εγώ, να κλέψει μια ψυχή εδώ, μια παραπέρα. Σήμερα όμως μπορεί να λάβει χώρα ένας τέλειος διωγμός. Τέλειος. Βελούδινος. Απόλυτος. Υπάρχουν τα μέσα που επιτρέπουν ταυτόχρονη δίωξη σε όλους τους ανθρώπους ανά την υφήλιο, ταυτόχρονα. Τέλεια καταιγίδα, τέλειος διωγμός, αγαπητοί μου. Λοιπόν, και αν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πρόχειρη ανάγνωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η φάση, ας πούμε, μου, ναι, έχει ξεκινήσει. Είναι μια γενικευμένη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια κοινωνικού κομφορμισμού στις δυτικές τουλάχιστον, ας πούμε, κοινωνίες και κοινωνικού κομφορμισμού και υποταγή σε έναν νέο τρόπο ζωής, σε επιταγές που θέλει μια νέα τάξη των πραγμάτων. Επόμενο σημείο, λοιπόν, καθώς ξεδιπλώνουμε τη σχέση μας, είναι αυτή, τη σκέψη μας είναι αυτό, ότι το γιατί και το ποιος, γιατί όλο αυτό, ποιος, και η απάντηση είναι ο διάβολος στο ποιος και η εκούσια παράδοση της ψυχής μας σε αυτόν, το γιατί. Και συνεχίζουμε λίγο τη σκέψη μας. Κάποια στιγμή, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα εδώ πέρα, δεν παίρνω κάποια θέση, απλά θέλω να αναφέρω το γεγονός σαν γεγονός. Είχα ακούσει τον κύριο Ιωάννη Τομάζη, είναι καθηγητής εδώ πέρα, νομίζω στην Αθήνα, είναι διεθνολόγος. Αυτός έλεγε την εξής ιστορία. Βρέθηκε κάποιος στο Ισραήλ, αυτός και γίνονται εκεί πέρα τώρα ανακατοσούρες μεγάλες και πολύ, πολύ άσχημα πράγματα και τρομοκρατικά και από εδώ και βία από τη μία, βία και από την άλλη. Τέλος πάντων, είχε ρωτήσει μια κοπέλα. Είχε πάει, ας πούμε, μια κοπέλα, ήταν πάνω σε ένα φυλάκιο τώρα, δεν ξέρω αν ήταν Ισραηλινή, Παλαιστίνη, δεν ξέρω τι, μάλλον Ισραηλινή, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τη ρώτησε, έλεγε ότι ήταν με το όπλο αυτή, και λέει, κορίτσι μου, τι κάνεις εδώ πέρα, λέει, σπουδάζω στο πανεπιστήμιο και έχω σκοπιά. Και της λέει, δεν φοβάσαι, λέει, έτσι πως είσαι εκτεθειμένη. Και γυρνάει, λέει, ο Μάζης, ο καθηγητής, και απαντάει έτσι, πολύ στεναχωρεμένα, λέει, κύριε καθηγητά, λέει, Κουράστηκα να φοβάμαι. Και αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Κουράστηκα να φοβάται. Κουραστήκαμε κι εμείς να φοβόμαστε, αγαπητοί μου. Και νομίζω ότι φτάνει. Και είναι μια καλή, έτσι, μια καλή εποχή να πατήσουμε πόδι σε αυτό. Να βάλουμε μια αρχή. Και ας το βάλουμε μια αρχή, έτσι, μια μικρή αρχή, φεύγοντας, ας πούμε, σήμερα από εδώ πέρα. Να κάνουμε μια αρχή να ξορκίσουμε το φόβο. Καλά τα λέμε στα λόγια. Στα λόγια είμαστε. Όλοι πολύ καλά. Ο παπάς και ο παπατζής που λένε, έτσι, λοιπόν, στα λόγια το λέμε καλά. Αλλά πώς καταφέρνει ένας άνθρωπος να μην φοβάται, αγαπητοί μου, πώς καταφέρνει. Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με το να κατανοήσουμε το γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε. Γιατί. Γιατί εάν ο άνθρωπος δεν κατανοήσει, ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα το οποίο θέλει να ξέρει, ειδικά έτσι εμείς οι Έλληνες έχουμε αυτό, ψαχνόμαστε, είμαστε λίγο περίεργοι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μην φοβάμαστε, γιατί πρέπει να μην φοβόμαστε, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με μικρά πρακτικά πραγματάκια που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την προσπάθειά μας. Λοιπόν, έχω ένα φίλο. Το Βαγγέλη είναι στην Αγγλία. Αυτός και μου είχε κάνει την εξής ερώτηση μια φορά. Λέει, Λευτέρη, εσύ, άμα σου λέει ο πατέρας, ο μπάρμπας, ήταν ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο πρόεδρος της Αμερικής. Λέω εγώ, το πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας, ένας. Λέει, θα φοβόσουν κανέναν. Του λέω, τι να σου πω, Βαγγέλη, μάλλον όχι. Ακριβώς λέει, μου απάντησε. Εμείς, λέει, χριστιανοί, λέει, είμαστε χαζοί. Γιατί ενώ έχουμε, λέει, το Θεό μπάρμπα. Ενώ έχουμε το Θεό μπάρμπα, τρέμουμε, λέει, σαν τα μικρά ψαράκια. Και έχει απόλυτο δίκιο, αγαπητοί μου, ο φίλος μου αυτός. Γιατί δεν έχουμε ψηλαφίσει. Δεν έχουμε ψηλαφίσει το μεγαλείο του Θεού. Δεν έχουμε ψηλαφίσει
το μεγαλείο της Εκκλησίας. Λέει ένας φίλος μοναχός, ο πατήρ Μάξιμος, ο Γρηγοριάτης, είναι από τη Γρηγορίου εδώ πέρα, οι πατέρες είναι πολύ, αγαπάνε πολύ τη Γρηγορίου, λέει το εξής, ότι δεν υπάρχει μικρό και μεγάλο θαύμα για το Θεό. Το ίδιο εύκολο που είναι για το Θεό να κουνήσει ένα κατήλι μπροστά από μια εικόνα, το ίδιο εύκολο που είναι να κάνει την Παναγία την παρηγορήτρια να δακτύζει, το ίδιο εύκολο που ο Σεβασμιώτατος είπατε σε ένα ναό, Σεβασμιώτατε πριν ήσασταν. Ναι, να κάνει μια εικόνα, ας πούμε, να κάνει θαύματα, το ίδιο εύκολο του είναι να γυρίσει μια κατάσταση έτσι και να την αναστρέψει έτσι. Είναι το ίδιο εύκολο για το Θεό. Δεν υπάρχει μικρό και δεν υπάρχει μεγάλο θαύμα για το Θεό. Δεν υπάρχει εύκολο και δεν υπάρχει δύσκολο. Ανθρωπίνως, η κατάσταση, η οποιαδήποτε κατάσταση, εγώ ξεκινάω με αφορμή το κοινωνικό γίγνεσθε, αλλά ας το πάρει ο καθένας, ας πούμε, και ατομικά. Ανθρωπίνως δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση, αγαπητοί. Ας το βάλουμε καλά στο νου μας. Δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση, όχι επειδή είμαστε αδύναμοι εμείς, ή επειδή δεν έχουμε ανδρείο φρόνημα, ή επειδή, ας πούμε, δεν έχουμε ικανότητες ή δεν μπορούμε να συνεταιριστούμε μεταξύ μας, όχι. Δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση γιατί το πρόβλημα, όπως λέει και ο Σαχάροφ, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο επίπεδο του πνεύματος. Όταν το πρόβλημα είναι πνευματικό, πνευματικό το τρόπο μόνο μπορεί να επέλθει μια λύση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό εδώ πέρα πάντα έτσι με εγωίτευε. Λοιπόν, νομίζω είναι στο Δέλτα Βασιλειών, όπου εκεί πέρα ήταν ένας βασιλιάς της Συρίας, ήταν λίγο παλαβιάρης αυτός και είχε αποφασίσει να στείλει στρατό να μαζέψει τον Ελισαίο. Δεν ξέρω γιατί, δεν θυμάμαι γιατί, τον προφήτη Ελισαίο. Λοιπόν, και ήταν ο Ελισαίος, ας πούμε, καθόταν έτσι, ξέρω εγώ, Ελισαίος, με τον υποτακτικό του, καλή ώρα. Λοιπόν, και έστειλε ο βασιλιάς στρατό να τους μαζέψουν. Μόλις είδε ο υποτακτικός, λέει, να ανεβαίνει ο στρατός, πανικοβλήθηκε, λέει, κοίτα, λέει, Ελισαίο, λέει, τι γίνεται, λέει, έρχονται να μας συλλάβουν και πώς θα γλιτώσουμε, και τι θα κάνουμε, και τι θα γίνει, και τι δεν θα γίνει, και πώς θα βγάλουμε πέρα. Τι λέμε σήμερα, θα γίνει πόλεμος, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα γίνει όλα αυτά. Και λέει, απαντάει μια απάντηση που λέει, λέει πλήρους μεθυμών υπέρ τους μεταυτών. Λοιπόν, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που είναι μαζί μας, λέει, παρά αυτοί που στέκονται, λέει, εχθροί εναντίον μας. Και προσεύχεται ο Ελισσαίος και λέει στον Θεό, άνοιξε του τα μάτια. Και ανοίγει τα μάτια. Και ανοίγει τα μάτια στον υποτακτικό και βλέπει μια άλλη που λέει, στρατιά γέλων, λέει, που κρατούσαν, λέει, πύρινα σπαθιά. Αυτό είναι στο Δέλτα Βασιλειών. Πα, και κατευθείαν ο υποτακτικός τι έγινε, χαλάρωσε. Έτσι. Και φυσικά δεν κατόρθωσαν ούτε να συλλάβουν τον Ελισσαίο, ούτε να τον θανατώσουν, ούτε τίποτα. Αυτό δεν γίνεται μόνο σε βιβλία ή, ας πούμε, σε μια άλλη εποχή, αγαπητοί μου. Αυτό εδώ πέρα γίνεται και σήμερα. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να γίνει και σήμερα. Απλά, για να γίνει το θαύμα, πρέπει και ο άνθρωπος έτσι να πει ότι να ανοίξει την πόρτα. Για να κάνει ο Θεός το θαύμα, ο άνθρωπος να ανοίξει την πόρτα. Αλλιώς, ο Θεός δεν μπαίνει μέσα. Ιδού έστικα, λέει, επί την θύρα και κρού. Λέει ο παπάς μου ένα περιστατικό από το στρατό, μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, είναι μαζεμένοι, λέει. Ήταν μαζεμένοι, λέει, εκεί πέρα. Επιτελείς, ήταν λοχαγοί. Έχουμε στρατηγούς εδώ πέρα, δεν ξέρω τους βαθμούς καλά. Λοιπόν, ήταν όλοι εκεί. Στρατηγούς τους φώναζα όλο το στρατό. Στρατηγέ μου. Μπα και πάρουν καμιά άδεια. Λοιπόν, δεν γελούσαν πάντως πολύ. Λοιπόν, ήταν μαζεμένοι, λέει, σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα, στο πρώτο, δεύτερο γραφείο. Όλοι οι επιτελείς, ήταν λοχαγοί, ήταν υπασπιστές, ήταν αστεράτοι και μαλώνανε τι θα κάνουν. Έλεγε ο ένας, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, όχι έτσι, όχι αλλιώς, πρέπει να γίνει από εδώ. Και ήταν και ένας φανταράκος στην άκρη. Μαλώνανε αυτοί, μαλώνανε, όχι εσύ έτσι και να κάνουμε αυτό. Και ένας φανταράκος. Και έλεγε, συγγνώμη, λέει, ας ρωτήσουμε και τον κύριο διοικητή τι έχει να πει. Όλοι έχουν άποψη. Και σήμερα όλοι έχουν άποψη. Και όλοι, ας ρωτήσουμε όμως και τον κύριο διοικητή. Μπορεί να έχει λίγο διαφορετική άποψη. Έτσι. Και ας ετοιμάζουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί ο κύριος διοικητής θα μιλήσει, αγαπητοί μου. Ο κύριος διοικητής μιλάει, και αυτό λέγαμε με τους πατέρες μέσα. Δεν αφήνει απαράκλητο τον κόσμο. Και όπως έλεγε ο Παπανανίας, που τον συμπαθώ, τον αγαπώ πάρα πολύ, έλεγε, λέει, τον έχει αγορασμένο, λέει, με το αίμα του. Δεν θα τον αφήσει έτσι τον κόσμο. Επόμενο σημείο, λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βαδίσουμε με μια βαθιά πεποίθηση μέσα μας. Με την πεποίθηση ότι υπάρχει ο Κύριος Διοικητής. Υπάρχει σημείο αναφοράς. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο αυτό το δικό μας χρέος, γιατί πρέπει να δούμε και τι κάνουμε εμείς. Είπαμε να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή. Λοιπόν, ο Χριστός θα τα φτιάξει τα πράγματα. Η Παναγία, αν την κρατάμε από το φουστάνι, θα τα φτιάξει τα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πότε, δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα τα φτιάξει. Λοιπόν, εμείς τι κάνουμε, εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς, αγαπητοί μου,
το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, εγώ είμαι από πάνω, από πολύ ψηλά, μαζί με το σεβασμιότατο, είμαστε δίπλα-δίπλα, είμαστε συντοπίτες έτσι εκεί πέρα. Λοιπόν, εκεί πέρα πάνω έχουμε πολλά μαντριά. Έχουμε πολλά μαντριά, έχουμε τέτοιο, δεν ξέρω εδώ πέρα τι έχετε. Μέσα στην Αθήνα δεν έχετε, φαντάζομαι. Έχουμε πολλά πρόβατα και πολλά τέτοια. Εμείς πρέπει να μείνουμε μέσα στο μαντρί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Να μείνουμε μέσα στο μαντρί. Και τι είναι το μαντρί? Η Αγία μας Εκκλησία. Και πώς μένουμε στο μαντρί? Με τα μυστήρια. Απλά πράγματα. Η Ορθοδοξία δεν είναι για σπουδαγμένους ή πρέπει να έχουν έξω δύο MSc, δύο PhD, ένα postdoc και εγώ δεν ξέρω τι κτλ. Όχι, όχι. Η Ορθοδοξία δύναται να βιωθεί. Είναι καλά τα διδακτορικά και καλά τα μεταπτυχιακά να κάνετε. Αλλά η Ορθοδοξία δύναται να βιωθεί και από την τελευταία αμόρφωτη γιαγιά πάνω στο τέτοιο. Όχι, όχι, στο καρυδοχώρι και σε βασμιότητα. Στο νευροκόπη, σε βασμιότητα. Λοιπόν, στο νευροκόπη. Στο νευροκόπη, ξέρετε τι έχει? Έχει κρύο και πατάτες. Έτσι. Τα χαιρετίσματά μας στο νευροκόπη. Είναι στο νευροκόπη. Από την τελευταία μόρφωτη γιαγιά μπορεί να βιωθεί Ορθοδοξία πάνω στο νευροκόπη. Και θα πάρει τη γιαγιά αυτή και θα την κάνει μάρτυρα, θα την κάνει προφήτησα, θα την κάνει Αγία. Μέσα στο Μαντρί, λοιπόν. Γιατί όταν είμαστε μέσα στο Μαντρί, τι γίνεται? Κανονίζει ο Τσομπάνης. Προσέξτε. Κανονίζει ο Τσομπάνης. Μέσα στο Μαντρί άλλος ταΐζει, μέσα στο Μαντρί άλλος ποτίζει, μέσα στο Μαντρί άλλος φυλάει, κουρεύει καμιά φορά. Καμιά ξυλιά μπορεί να δίνει μέσα στο Μαντρί, αλλά είσαι μέσα στο Μαντρί. Και ο Τσομπάνης τι κάνει? Θέτει τον εαυτό του υπέρ των προβάτων. Ο Τσομπάνης τι κάνει? Δεν σφάζει ποτέ πρόβατο. Ο καλός ο Τσομπάνης. Έτσι. Και νομίζω γι' αυτό δεν έτρωγε και κρέας ποτέ ο Χριστός, δεν ξέρω, υπάρχει ένα τέτοιο. Λοιπόν, βλέπετε πώς κουμπώνουν όλα, πόση σοφία υπάρχει σε όλα. Γι' αυτό λέμε ότι τα πάντα είναι πνευματικό θέμα. Λοιπόν, αν αποφασίσει το πρόβατο να βγει από το Μαντρί, πότε θα ανοιχτεί? Ο Τσομπάνης το αφήνει ελεύθερο. Μα θα πει κάποιος, ναι, μα ο Θεός είναι παντοχού παρόν. Ναι, αλλά η έξοδος από το Μαντρί δεν είναι θέμα τόπου, είναι θέμα τρόπου, αγαπητοί μου. Εάν δεν είχαμε τη δυνατότητα να απορρίψουμε τον Χριστό, δεν θα ήμασταν πραγματικά ελεύθεροι. Τώρα όμως τι κάνουμε? Μπορούμε να απορρίψουμε τον Χριστό. Έχουμε και το δικαίωμα, έχουμε και τη δυνατότητα. Λοιπόν, και όταν το κάνουμε, βγαίνουμε έξω. Πού πάμε? Στο δάσος. Στο δάσος. Στο δάσος. Σε εμάς τώρα κατέβηκαν λύκοι και αρκούδες. Εκεί που μένω, κατέβηκαν όντως αρκούδες. Παίρνω τη γυναίκα μου, τη λέω πρόσχη, μου λέει γιατί, λέω έχει αρκούδα. Α, λέει εντάξει. Δεν τρομοκράτη. Δηλαδή, ναι, το ζούμε αυτό. Ναι. Μπήκανε σε έναν φίλο μου προχθές η αρκούδα και του χάλασε 150 καρδιές. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα συμβαίνουν. Όταν είσαι λοιπόν έξω το Μαντρί, η αρκούδα θα έρθει, ο λύκος θα έρθει και θα σε φάει. Λοιπόν, να βρούμε πνευματικό, αγαπητοί μου. Είμαστε εδώ πέρα, δεν ξέρω πώς, 200-300 άνθρωποι, είμαστε πολύ. Ξέρω, 400. Να μην υπάρχει ούτε ένας ανεξομολόγητος ανεμεταξύ μας. Από εκεί ξεκινάμε. Απλά πράγματα, χωριάτικα, εγώ είμαι από χωριό. Ούτε ένας ανεξομολόγητος μεταξύ μας. Και αν συμφωνούν και οι πατέρες και ο σεβασμιότατος και πολλές θείες λειτουργίες, νομίζω βοηθάνε, αλλά αυτό ο πνευματικός θα το πει, αυτό που εγώ δεν είναι δική μου, δεν είναι δικό μου χωράφι αυτό. Λοιπόν, και άμα τα κάνει αυτά τα δύο άνθρωπος, δηλαδή άμα σου λειτουργείται και εξομολογείται, λύνει τα χέρια στο Τσομπάνη, του λύνει τα χέρια και τον βοηθάει να τακτοποιήσει τα πάντα. Όσο είναι έξω, όσο αφήνει εκούσια τον εαυτό του εκτός δικαιοδοσίας του Τσομπάνη, εκεί πέρα αναλαμβάνει ο λύκος. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Πολλά πρόβατα είναι μέσα στο Μαντρί και απ' έξω πάνε λύκοι, ξέρω εγώ, και τι γίνεται, και στέλνουν ήχους, αυτά που λέγαμε πριν, στέλνουν εικόνες, όλα καλά, θα ζήσουν, ωραία. Λοιπόν, στέλνουν εικόνες, όπως κάνουν οι σιρήνες, τι κάνανε, λέω ένα τραγούδι ωραίο, και προκαλούν τρόμο, φωνάζουν, απειλούν, προσπαθούν να προκαλέσουν ταραχή. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Πρέπει μέσα στο Μαντρί να κλείσουμε όσο μπορούμε το μυαλό μας. Να ξυπνήσουμε αυτόν τον φύλακα που είπαμε πριν, που στέκεται εδώ πέρα, γνωστική ψυχολογία είναι αυτό, και να μην αφήνει να μπαίνουν μέσα ήχοι, σκέψεις, εικόνες. Πώς θα γίνει αυτό? Ας κλείσουμε καμιά τηλεόραση, ας αποφύγουμε καμιά φυλάδα, ας αφήσουμε κανένα site, ας μην γεμίζουμε το μυαλό μας με πολλές τέτοιου τύπου πληροφορίες. Να διαβάζετε, αλλά διαβάζετε σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να στρέφουμε το νου μας έτσι κάπου αλλού. Κάπου αλλού, σε παρέες, σε φίλους, σε προσευχή. Μπορούμε να κάνουμε διαχείριση σκέψεων κάποια στιγμή, σεβασμιότητα εδώ πέρα, πατέρες. Να δείξουμε και πώς γίνεται αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Κυνηγήστε την ανθρώπινη επαφή. Κυνηγήστε τη μεταξύ σας επαφή. Στην ενορία, στο μπαράκι, στο σπίτι. Κυνηγήστε παρέες με ανθρώπους που εκπέμπετε λίγο
σε ένα ίδιο μήκος κύματος, ρε παιδί μου. Οπότε δεν λέω να φτιάξουμε μια ελιτιστική κάστα, ας πούμε. Όχι. Αλλά λίγο να μπορείς να συνεννοηθείς με κάποιον. Θα κερδίσεις αυτή την εδώ πέρα τη συνύπαρξη. Όσοι είναι ελεύθεροι, ξέρω εγώ, ελεύθερες, δεν ξέρω τώρα τι. Ψάξτε να βρείτε ανθρώπους, να κάνετε χωριό, ανοίξτε λίγο τα μάτια σας, που να μπορείτε να συνεννοηθείτε καλά όλα τα άλλα, αλλά λίγο το mindset να είναι λίγο κοινό. Ο προορισμός να είναι κοινός. Η ταχύτητα να είναι κοινή. Λίγος φόβος Θεού, έτσι, το να είναι ταπεινός ο άνθρωπος. Να υπάρχει όλο αυτό. Έτσι. Και έπειτα εγρήγορση. Εγρήγορση τόσο σε επίπεδο σωματικό όσο και σε ψυχολογικό. Η αποχάβνωση, είναι κακός σύμβουλος, να το ξέρετε αυτό. Η χλιαρότητα, η αργία, χαλαρά, όλα χαλαρά. Να δουλεύει το μυαλό, να διαβάζετε, να μελετάτε, να προσέξετε, να γυμνάστε, να γελάτε, να τρώτε, να βγαίνετε με φίλους έξω. Χρειάζονται και τα δύο στον αγώνα αυτό. Και σωματική εγρήγορση και πνευματική. Η μοναχή δεν είναι όλη μέρα, άιντε, προσευχή, μόνο προσευχή. Τι είναι μόνο προσευχή? Είναι 15 ώρες στο χωράφι και άλλες πόσες, ξέρω εγώ, μετά στο κυρία. Λέει, ίσως και στην ακολουθία. Η χαλαρότητα σκοτώνει. Χαλαρές σχέσεις, χαλαρή προσπάθεια, χαλαρά ήθη, χαλαρά σώματα, χαλαρές άμυνες. Θέλει σφίξιμο, αγαπητοί μου. Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει, σαν ψυχολόγος το λέω αυτό, μπορεί να βοηθήσει το πρόγραμμα, μπορεί να βοηθήσει το ξύπνημα, να ξυπνάτε νωρίς, μπορεί να βοηθήσει η μελέτη, να διαβάζετε, Λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, η γυμναστική, μπορεί να βοηθήσει η προσευχή, η επαφή με τον κόσμο. Ένα πρόγραμμα σε όλα. Και γι' αυτόν τον λόγο έρχεται η Αγία μας Εκκλησία σοφά. Και τι κάνει? Ορίζει νηστείες, ορίζει γιορτές, ορίζει ακολουθίες. Γιατί? Για να έχει ένα πρόγραμμα, να υπάρχει ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει τον άνθρωπο στον αγώνα του αυτό. Λοιπόν. Το τελευταίο σημείο, λοιπόν, το οποίο θέλω να κρατήσουμε σήμερα, είναι ακριβώς αυτό. Μέσα στο μαντρί. Και πώς μένει μέσα στο μαντρί ο άνθρωπος? Μένει με εξομολόγηση και μένει με θεία λειτουργία. Αυτό. Κλείστε τηλεοράσεις, κλείστε ραδιόφωνα, κλείστε μπουκωτικές πληροφορίες, κλείστε πληροφορίες άνθρωπων που προσπαθούν να σας τρομάξουν, κλείστε τα, διαβάστε, βρεθείτε με φίλους, βρεθείτε με ανθρώπους, μελετήστε, γυμναστείτε, σφίξιμο, όχι χαλαρότητα. Πρόγραμμα. Το κρατάμε και αυτό. Σεβασμιότατε, πατέρες, εγώ αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω, κάνοντας έτσι μια επανάληψη, ένα sum up σε αυτά τα οποία είπαμε. Το πρώτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από σήμερα είναι ότι ο φόβος είναι ένα συνέστημα το οποίο παράγεται από τις σκέψεις που μπαίνουν στο μυαλό μας και μπαίνουν είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και μας βάζει σε μια κατάσταση εγρήγορησης ο φόβος, προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά έναν επικείμενο κίνδυνο, είτε πλασματικό είτε πραγματικό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ο φόβος είναι συγκεκριμένος, διαρκής και έντονος, εκεί πέρα φτιάχνει μια φοβία. Η φοβία σκεπάζει το μυαλό, το μυαλό δεν μπορεί να είναι λειτουργικό και έτσι τι κάνει? Αρχίζει και βασίζεται, στη γνώμη, του δεξιά και του αριστερά, σε οποιονδήποτε προσφέρει πραγματική ή ψευδέστηση ασφαλείας. Το τρίτο κομμάτι, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι όλα τα πολιταρχικά καθεστώτα προσπαθούν να χειραγωγήσουν, λέει, ανθρώπους. Και τι χρησιμοποιούν? Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Για να κάμψουν έτσι τις άμυνες και μετά αρχίζουμε αριστολογία, φόβο, κινδυνολογία, κατανόητους όρους, για να νιώσει ο άνθρωπος λίγος, ανίσχυρος, μικρός και να καταντήσει όμως έτσι εύκολα διαχειρίσιμος. Θα θυμάστε όμως ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός και ότι η κοινωνική συμμόρφωση δουλεύει όπως ακριβώς είπαμε. Το γιατί και το ποιος, η απάντηση είναι η εκούσια παράδοση της ψυχής μας και ο διάβολος. Το επόμενο σημείο ας βαδίσουμε με την πεποίθηση ότι υπάρχει ο Κύριος Διοικητής. Ας ρωτήσουμε και τον Κύριο Διοικητή. Και ένα τελευταίο σημείο, μέσα στο μαντρί, με εξομολόγηση και με θεία κοινωνία. Κλείστε τηλεοράσεις, κλείστε ραδιόφωνα, κλείστε μπουκωτικές πληροφορίες, κάντε παρέες με ανθρώπους του ιδίου πνεύματος, βάλτε πρόγραμμα και ψάξτε να βρείτε ανθρώπους με τους οποίους μπορείτε να πορευτείτε και να έχετε ένα κοινό στόχο, ένα κοινό σημείο αναφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ.